Φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά και την τιμή σήμερα να έχω κοντά μου τον ορθοπαιδικό χειρουργό Νικόλα Οροίδη. Ο γιατρός μας έχει πολυετή εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχει μετεκπαιδευτεί σε Αγγλία και Αμερική, σε εξειδικευμένα κέντρα. Να πούμε ότι εξειδικεύεται στο ισχύο και το γόνατο, για το οποίο και θα μιλήσουμε σήμερα. Γιατρέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, είναι μεγάλη μας τιμή. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας και θα ήθελα να προσθέσουμε κάποια καινούργια πράγματα όσον αφορά τη χειρουργική γόνατος. Δηλαδή, ποια είναι η πιο σύγχρονη μεθοδολογία σήμερα στην αρθροπλαστική γόνατος. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε για την ολική αρθροπλαστική γόνατος, fast track, ημερήσιας νοσηλείας. Μου έχει κάνει πολύ εντύπωση, έχει προχωρήσει πάρα πολύ η επιστήμη και νομίζω ήρθαμε στο καταλληλότερο ειδικό. Πείτε μας λοιπόν σχετικά με τη μέθοδο. Πρέπει να πούμε λοιπόν στους τηλεθεατές μας το τι ήταν η παραδοσιακή μέθοδος μέχρι τώρα και τι ήταν το καινούργιο που εμείς πρεσβεύουμε. Η παραδοσιακή λοιπόν τεχνική συνολική αρθροπλαστική γόνατος προέβλεπε μια μεγάλη χειρουργική τομή, ορισμένο πολύ πιο αιματηρό χειρουργείο, παραμονή στο νοσοκομείο για τουλάχιστον 5-6 μέρες. Ουσιαστικά οι άρρωστοι μας κινητοποιούνταν με κάποιες μέρες, υπήρχε πολύ έντονος πόνος, διότι δεν είχαν αναπτυχθεί τα καινούργια πρωτόκολλα, ιδιαίτερα τα νοσηλογικά πρωτόκολλα. Με αποτέλεσμα αυτό ο κόσμος να έχει μια αίσθηση ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο χειρουργείο και ένα χειρουργείο στο οποίο θα υπήρχε έντονος πόνος. Αυτά τα πράγματα έρχομαστε να τα αλλάξουμε τώρα με την καινούργια τεχνική. Η τεχνική που πρεσβεύουμε εμείς αυτή τη στιγμή στον ελληνικό χώρο είναι η τεχνική που λέμε fast track, δηλαδή ταχείας κινητοποίησης και άμεσης αποκατάστασης. Και για να κάνουμε αυτή την τεχνική έχουμε σε συνεργασία και με τους ανεσολόγους που έχουν αναπτυχθεί πολύ σύγχρονα ανεσθησιολογικά πρωτόκολλα, έτσι ώστε να μην υπάρχει μεταχειρητικός πόνος. Ουσιαστικά λοιπόν ο ασθενής έχει μια πολύ σύγχρονη χειρουργική τεχνική και έχει και μια υποβοήθηση από τους ανεσολόγους, έτσι ώστε να καταλαβαίνει αυτό το χειρουργείο ότι είναι μια απλή διαδικασία με μια ημερήσια νοσηλεία. Τι έχει αλλάξει λοιπόν? Έχει αλλάξει η χειρουργική τεχνική. Ας πούμε ορισμένα πράγματα για τη χειρουργική τεχνική. Η χειρουργική τεχνική πλέον είναι ατραυματική, με τις τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας. Γίνεται μια πολύ μικρότερη τομή από την παραδοσιακή τομή και επίσης είναι πιο ατραυματική, γιατί με την χρήση ενός σύγχρονου ρομποτικού πλοηγού που χρησιμοποιούμε, ο οποίος λέγεται Mia Line, το οποίο έχει αναπτυχθεί στο πιο διάσημο ορθοπαιδικό νοσοκομείο του κόσμου, το οποίο είναι το Hospital for Special Surgery στη Νέα Υόρκη. Έτσι λοιπόν με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η ολική αρθροπλαστική γόνατος στην Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή. Και είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Να είστε καλά, να μας φέρνετε έτσι τις νέες εξελίξεις από τη Νέα Υόρκη. Γιατρέ μου, θα ήθελα τώρα να μου πείτε, αναφέρατε για την αναισθησία και τους αναισθησιολόγους. Είναι τοπική η αναισθησία ή ολική? Η αναισθησία, μιας και με ρωτάτε, γίνεται με μια ένεση σπονδυλική στήλη. Η γενική αναισθησία, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα, δεν μας δίνει τόσο καλά αποτελέσματα σε αυτές τις περιπτώσεις ολικής αρθροπλαστικής γόνατος. Προτιμούμε να κάνουμε μια ένεση σπονδυλική στήλη, ραχιέ, ψηφιδίδα ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και θα πρέπει σύγχρονα να δώσουμε και κάποια εύσημα στους συνεργάτες μας, στους αναισθησιολόγους. Δηλαδή, να μην παίρνουμε όλη τη δόξα εμείς οι χειρουργοί, είναι πολύ σημαντικές και πολύ ουσιαστικές οι εξελίξεις που έχουν γίνει στον χώρο της αναισθησιολογίας και τα σύγχρονα αναισθησιολογικά πρωτόκολλα μας βοηθάνε πάρα πολύ, έτσι ώστε αυτό, να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα είναι ο συνδυασμός της χειρουργικής τεχνικής, της σύγχρονης σωστής χειρουργικής τεχνικής με τα σύγχρονα αναισθησιολογικά πρωτόκολλα, οπότε ο συνδυασμός των δύο δικοτήτων μας δίνει αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα. Μου κάνει πολύ εντύπωση η άμεση αποκατάσταση. Μετά θα χρειαστούν και κάποιες φυσικοθεραπείες. Ποιες είναι οι εμπειρίες των ασθενών σας? Πολύ ωραία ερώτηση. Η αποκατάσταση, ο στόχος λοιπόν να γίνεται η αποκατάσταση όσο να το πιο γρήγορα. Αυτό θέλουν οι ασθενείς μας. Δηλαδή, ο ασθενής μας απολαμβάνει να έρθει, να χειρουργηθεί και την άλλη μέρα το μεσημέρι να περπατάει, να πάει σπίτι του. Αυτό ήταν εκπληκτικό. Υπάρχουν ασθενείς μας που έχουν ανεβεί και κατεβεί κάλες άμεσα. Υπάρχουν ασθενείς μας που έχουν έρθει στο ιατρείο, σας έχω δώσει κάποιο βίντεο για να δουν οι τηλεθεατές μας, οι οποίοι έρχονται στις 20 μέρες να κόψουν τα ράματα στο ιατρείο και έρχονται οδηγώντας το δικό τους αυτοκίνητο. Και ουσιαστικά, ενώ παλιότερα με ρωτάγανε, παράδειγμα, αν θα μπορώ για γιατρέ μου 3 μήνες μετά να πάω ένα ταξίδι, να πάω με την οικογένειά μου κάπου, αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι πολύ πολύ εύκολα. 20 μέρες μετά το χειρουργείο, ο ασθενής μας είναι σε μια πολύ πολύ κατάσταση, πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση και φανταστείτε ότι αυτοί είναι άνθρωποι που ουσιαστικά η ποιότητα ζωής τους δεν είναι καλή. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να περπατήσουν, δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους. Μια ηλικιωμένη κυρία να πάει έξω σε μια καθημερινή βόλτα μετά από χρόνια είναι κάτι το οποίο απολαμβάνει, γιατί της αλλάζει την καθημερινή ποιότητα της ζωής της. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι περισσότεροι συνέδριοι έρχονται και μας ευχαριστούν γιατί ξαναβρήκαν την ζωή τους. Είναι δηλαδή μια προσιτή μέθοδος για τον μέσο ασθενή. Είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση και πρέπει ακριβώς να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι αυτό δεν πρόκειται να, δηλαδή, επειδή ακούει ρομποτική χειρουργική, ακούει φορητά συστήματα πλοήγησης, ακούει πράγματα fast track και νομίζω ότι είναι κάτι φοβερό και τρομερό, θα πρέπει να πληρώσει μια περιουσία για να κάνει ένα χειρουργείο. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ προσιτό στο μέσο Έλληνα. Επίσης, ένα ποσοστό από αυτό καλύπτεται από τα δημόσια ταμεία, οπότε ουσιαστικά δεν είναι κάτι το οποίο είναι απογορευτικό για το μέσο Έλληνα.
Επίσης όμως πρέπει τώρα μου θυμίσατε και μια ωραία εμπειρία από έναν ασθενή μου, ο οποίος είχε χειρουργηθεί η μητέρα του ένα χρόνο πριν σε ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι μορφή βέβαια για τα δημόσια νοσοκομεία, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που κάνουν εξαιρετική δουλειά στα δημόσια νοσοκομεία. Απλώς όμως αυτό το χειρουργείο δεν είχε πάει ιδιαίτερα καλά και ουσιαστικά μου έλεγε ο ίδιος ότι αν υπάρχει κάποια χρήματα που πρέπει να χαλάσει κανείς για την υγεία του, είναι πολύ λογικό αυτό το πράγμα. Γιατί ένα χειρουργείο το οποίο θα πάει καλά μας αλλάζει τη ζωή μας και η ποιότητα ζωής μας είναι εξαιρετική μετά. Ένα χειρουργείο όμως το οποίο όμως παρουσιάζει κάποια προβλήματα θα μας αναγκάσει να κάνουμε λίγο φυσικοθεραπεία περισσότερο, να χαλάσουμε χρήματα για αποκαταστάσεις, να κάνουμε πράγματα και αν μια ποιότητα ζωής δεν είναι καλή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 3-6 μήνες μετά από ένα χειρουργείο μέχρι να επανέλθουμε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ασθενή μας και λογικά και κοστοβόρο. Κύριε Ροίδη, ο κόσμος ακούει για ρομποτική τεχνολογία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε με απλά λόγια σχετικά με την τεχνική αυτή? Η ρομποτική τεχνολογία είναι κάτι το οποίο είναι ένα σύγχρονο στοιχείο που έρχεται στα χειρουργεία μας να μας βοηθήσει, έρχεται να μας βελτιώσει σαν χειρουργούς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μέχρι χθες που δεν είχαμε την ρομποτική τεχνολογία δεν χειρουργούσαμε και δεν χειρουργούσαμε και σωστά. Αλλά λοιπόν πάνω απ' όλα είναι η χειρουργική εμπειρία. Δηλαδή δεν σημαίνει κάποιος ότι θα κάνει ρομποτικά ένα γόνατο, αυτό το γόνατο θα πάει εξαιρετικά καλά. Το πιο σημαντικό είναι να το κάνει ένας έμπειρος χειρουργός, ο οποίος ξέρει πώς θα χρησιμοποιήσει την ρομποτική τεχνολογία. Αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Από εκεί και πέρα πάμε σε ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο. Τι είναι η ρομποτική τεχνολογία? Έχουν αναπτυχθεί διάφορα συστήματα τα οποία μας βοηθάνε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Αυτά χωρίζονται σε παθητικά ρομποτικά συστήματα, τα οποία δεν έρχεται το ρομπότ να χειρουργήσει με κάποιο μαγικό τρόπο, αλλά υπάρχουν τέτοια συστήματα και τέτοια υπολογιστικά συστήματα που μας λένε πού είναι η σωστή θέση να κάνουμε τη χειρουργική πράξη και επειδή είμαστε ορθοπαιδικοί, πού θα κόψουμε το κόκκινο. Τι σημασία έχει για τον ασθενή μας? Αν κόψω εγώ σωστά, στην ακρίβεια μιας μοίρας, πάει να πει ότι τα υλικά μας, αυτά της ανθρωπιστικής γόνατος εδώ πέρα, θα τοποθετηθούν σωστά, με αποτέλεσμα αυτό να έχει ένα εξαιρετικά καλό αποτέλεσμα για τον ασθενή μας. Και το κυριότερο, μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν είναι να κάνουμε μια ανθρωπιστική γόνατος και να πρέπει να τα αλλάξουμε σε 5 χρόνια. Αυτή η ανθρωπιστική γόνατος πρέπει να γίνει σωστά τεχνικά, έτσι ώστε να κρατήσει 25-30 χρόνια. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία για εμάς τους ορθοπαιδικούς χειρουργούς. Άρα λοιπόν πρόκειται για τα παθητικά ρομποτικά συστήματα, τα οποία είναι αυτά που χρησιμοποιώ εγώ και είναι αυτό το σύστημα που συζητούμε προηγουμένως στο Knee Aligned το 2, το οποίο προέρχεται από τη Νέα Υόρκη. Υπάρχουν όμως και άλλα συστήματα ρομποτικά, τα οποία είναι τα semi-active όπως λέμε, ή μη ενεργά. Κατά αυτά λοιπόν τότε πάλι δεν έχει ένα μαγικό χέρι το ρομπότ να έρθει και να χειρουργήσει μόνο του. Αλλά υπάρχουν κάποια ειδικά εργαλεία που λόγω κάποιων δεδομένων που βάζουμε εμείς στα υπολογιστικά συστήματα που έχουν αυτά τα ρομπότ, μας λέει μέχρι πού είναι σωστό να πάμε και μέχρι πού είναι λάθος. Δηλαδή, είναι σαν να υπάρχει κάποιο χέρι και κατά τη διάρκεια του χειρουργείου να σου λέει μέχρι εκεί θα πας γιατρέ, γιατί μέχρι εκεί είναι σωστό. Δεν θα πας παραπάνω γιατί κάνεις λάθος. Αυτά είναι τα ήμι ενεργά συστήματα. Μην εντυπωσιαζόμαστε όμως όταν ακούμε αυτή τη μαγική λέξη ρομποτική τεχνολογία. Πάνω απ' όλα είναι η χειρουργική εμπειρία. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι το κάθε σύστημα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε σωστά. Οποιοδήποτε σύστημα, οποιοδήποτε καινοτομία, οτιδήποτε, αν δεν είναι σωστά χέρια, μπορεί να μην έχει τα εκπληκτικά αποτελέσματα που περιμένουμε και να έχει άλλα αποτελέσματα. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε σχετικά με το γόνατο στο οποίο εξειδικεύεστε. Mm. Θα ήθελα να μας πείτε τώρα τις νέες εξελίξεις και στο ισχύο. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η ανθρωπιστική του ισχύου θεωρείται το χειρουργείο του αιώνα, η χειρουργική επέμβαση του αιώνα. Γιατί έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και έχει ανεβάσει το κύρος της ορθοπαιδικής κοινότητας στον κόσμο. Οι νέες εξελίξεις λοιπόν που έρχονται να μας αλλάξουν τις τεχνικές μας είναι οι πρόσθετες προσπολάσεις του ισχύου. Οι πρόσθετες προσπολάσεις είναι ατραυματικές, γίνονται, πάμε λοιπόν και ανοίγουμε, φτάνουμε μέσα στην άθρωση του ισχύου χωρίς να τραυματίσουμε κανένα μη, κανένα τένοντα και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον ασθενή γιατί το τραύμα είναι πάρα πολύ λιγότερο, ουσιαστικά δεν υπάρχουν αιμορραγίες, δεν υπάρχουν τραύματα και αυτό ο ασθενής μας το καταλαβαίνει σαν μια πολύ γρήγορη και καλή αποκατάσταση. Δηλαδή ενώ με τις παραδοσιακές μεθόδους μέχρι τώρα η αποκατάσταση του ασθενού μας μπορεί να ήταν 3-6 μήνες, με τις πρόσθετες προσπολάσεις του ισχύου έρχονται λοιπόν τα πράγματα να γίνουν πολύ πολύ καλύτερα και προσεγγίζουν τα αποτελέσματα αυτό που λέγαμε το fast track στη χειρουργική του γόνατος. Ο συνδυασμός λοιπόν των πρόσθετων προσπολάσεων αλλάξης συμπτωματικότητας στην ανθρωπιστική του ισχύου με τη σύγχρονη ρομποτική τεχνολογία και με τα σύγχρονα ανεσυλλογικά πρωτόκολλα γρήγορης αποκατάστασης μας δίνει ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα και ο ασθενής μας έρχεται. Κάνει εισαγωγή τη μία μέρα, κάνουμε το χειρουργείο μας, την ολική ανθρωπιστική ισχύου. Εγώ χρησιμοποιώ την τεχνική άλμηση ή διαθέση και με αυτή την τεχνική και με αυτά τα πρωτόκολλα ουσιαστικά καταφέρουμε σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό των ασθενών μας, πάνω από 80%, να έχουμε μονοήμερη νοσηλεία και μια πολύ πολύ γρήγορη αποκατάσταση μετά από μια ολική ανθρωπιστική ισχύου. Κύριε Ροίδη, μας υποσχεθήκατε πως θα δούμε και κάποια περιστατικά ασθενών σας.
Ωραία. Θα δούμε λοιπόν δύο προηγούμενους ασθενείς μου. Ο ένας είναι ο κύριος Κώστας, ο οποίος περπατάει άμεσα με την κερδικά και φεύγει την αμέσως επόμενη μέρα, κάνει το εξιτηριό του. Και ο δεύτερος κύριος είναι ένας κύριος ο οποίος ήρθε στο ιατρείο 20 μέρες με την κερδικά, να φέρει τα ραματά του, οδηγώντας το ίδιο το αυτοκίνητο και με μια πλήρωση φυσιολογική βάδιση, με να αντιμετωπίζοντας κανένα απολύτω πρόβλημα. Για πάμε λοιπόν να δούμε. Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα. Είμαστε 72 χρονών και κάναμε πριν 20 μέρες αλλαγή αντοδοτική γόνατος, το δεξί γόνατο με το ψηφιακό σημαδοβοήθηση στον Ιαλάν 2. Ναι. Για πείτε μου πόσες μέρες κρατήσατε το πι. Το πι το κράτησα 3 μέρες γιατί με ενοχλούσε και μία μέρα τον μπαστούνια. Για περπατάμε λίγο τώρα, να περπατήσουμε λίγο, να δούμε πόσο άνετα πάμε. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Τώρα για πείτε μου, μετά από πόσες μέρες από το χειρουργείο οδηγήσατε? Μετά από 2 εβδομάδες οδήγησα. Οδηγήσατε και περπατάτε έξω στον δρόμο, βγαίνατε έξω όπως κούσατε? Περπατάω και στον δρόμο, έκανα και ένα χιλιόμετρο. Ωραία. Έτσι, τώρα πώς ήρθατε στο ιατρείο στις 20 μέρες? Οδηγώντας το δικό σας αυτοκίνητο. Ναι. Έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, κύριε Κώστα Λάντου. Πόσο πιο γρήγορα μπορείτε? Για πείτε μου πότε χειρουργηθήκατε. Το 12 με 2 και 4. Και σήμερα είναι την άλλη μέρα το πρωί και προπατάμε, έτσι. Από χθες το απόγευμα. Ωραία. Και πότε πάμε σπίτι μας? Περιμένω να με διώξετε, από ώρα σε ώρα. Από ώρα σε ώρα, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι πολύ εντυπωσιασμένη, πολύ ευχάριστα τα νέα, ευχάριστες εξελίξεις. Νομίζω θα έμπαινα αύριο κιόλας για χειρουργείο χωρίς σκέψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ μου, για τις πληροφορίες που δώσατε στο κοινό μας. Εγώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δώσατε να προσφέρουμε τις τελευταίες και τις νεότερες εξελίξεις στη χειρουργική του γόνατος και πολύ λιγότερο του ισχύου. Ευχαριστώ πολύ.